Οι εξκαφείς μπήκαν στην πλατεία Ελευθερίας και έπιασαν δουλειά. Ο χώρος που έχει περιφραχθεί με λαμαρίνες σκάβεται για να αρχίσει στη συνέχεια το κύριο μέρος της ανάπλασης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Ουσιαστικά γίνεται η καθαίρεση όλων των στοιχείων, τα οποία είναι είτε ασφαλτικά, είτε κράσπεδα, είτε πεζοδρόμια ή οτιδήποτε, ώστε να αποκαλυφθεί το χώμα, να γίνουν τα έργα υποδομής και με βάση τα έργα αυτά υποδομής και τις προβλέψεις της μελέτης να μπορέσουμε να πάμε στην υλοποίηση του έργου. Θα ακολουθήσει η σύνδεση με τα υφιστάμενα δίκτυα αλλά και η διαμόρφωση του χώρου πρασίνου και αναψυχής. Το πάρκινγκ θα δώσει τη θέση του σε μια ελεύθερη έκταση με πράσινο δαπέδινο χαλί, ηλιακό ρολόι, το οποίο θα παραπέμπει στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την πλατεία, καθώς και το μνημείο του Ολοκαυτώματος σε περίοπτη θέση. Η ανάπλασή του προσδοκώ, ομολογώ. Είναι κρίμα αυτή η πλατεία να είναι πάρκινγκ και να μην είναι αυτό που πρέπει να είναι. Εγώ που έχω αυτοκίνητο θα ήθελα να έχει πάρει θέση στάθμευση. Αλλά εντάξει, και ένα πάρκο θα είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του ενός χρόνου και συγκεκριμένα σε 10 μήνες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλεψη για την χρηματοδότηση και την παρουσία αρχαιολογικής υπηρεσίας, αρχαιολόγου δηλαδή, ο οποίος σε συνεργασία με το Δήμο και με την αρχαιολογική υπηρεσία κυρίως, η οποία θα παρίσταται, να δούμε το ίχνος του τείχους, το οποίο ενδεχομένως να αποκαλυφθεί εκεί στην περιοχή της Καλαποθάκη. Επομένως, θα δούμε ακριβώς τι θα συμβεί με τις εξκαφές, θα δούμε τι θα μας πει η αρχαιολογία και θα δούμε τι ήθελε απαιτηθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και το έργο θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια από την ΕΤΕΠ και το Πράσινο Ταμείο.